Η Σαουδική Αραβία, η οποία είναι και η βασική χώρα που στηρίζει το αμερικανικό δολάριο, προειδοποίησε ότι δεν πρόκειται να πουλήσει πετρέλαιο σε οποιοδήποτε κράτος επιχειρήσει να επιβάλλει ανώτατο όριο τιμών, δηλαδή πλαφών. Όπως υποστήριξε ο Υπουργός Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας, αν επιβληθεί ανώτατο όριο τιμή στις εξαγωγές πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας, δεν θα πουλήσουμε πετρέλαιο σε καμία χώρα που θα επιβάλλει ανώτατο όριο τιμή στην προμηθειά μας. Θα μειώσουμε την παραγωγή πετρελαίου και δεν θα εκπλαγών και οι άλλοι κάνουν το ίδιο. Υπενθυμίζεται πως το νομοσχέδιο δίνει στην Αμερικανική κυβέρνηση την ευκαιρία να υποβάλει αντιμονοπολιακές αγωγές κατά των κρατών μελών του ΟΠΕΚ και των εταίρων τους. Κανείς δεν έχει κατανοήσει τι ακριβώς επιχειρούν οι Ηνωμένε Πολιτείε, οι οποίες έχουν ανοίξει ταυτόχρονα πολλά μέτωπα. Πρωτίστως με τη Ρωσία στην Ουκρανία, με την Κίνα με την οποία όλα δείχνουν πως εμπλέκονται και οι δύο μαζί σε μια παγίδα του Θουκυδίδη και τώρα με τις χώρες της Μέσης Ανατολής όπως η Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με τον Μπιν Σαλμάν, το νομοσχέδιο αυτό θα οδηγήσει σε ανισορροπία στην προσφορά και ζήτηση πετρελαίου στην παγκόσμια αγορά. Όπως αναφέρει ο Μπιν Σαλμάν, το νομοσχέδιο Νοπεκ δεν αναγνωρίζει τη σημασία του να διατηρείς πλεονάζουσα χωρητικότητα και τι συνέπειε της μη διατήρησή της στη σταθερότητα της αγοράς. Τον ΟΠΕΚ θα υπονόμευε επίσης τις επενδύσεις στη χωρητικότητα πετρελαίου και θα προκαλούσε μια σημαντική μείωση στην παγκόσμια προσφορά σε σχέση με τη μελλοντική ζήτηση.